Γεια σας. Στο βίντεο αυτό θα παρουσιάσουμε την εφαρμογή Live Worksheets. Με την εφαρμογή αυτή μετατρέπετε τα φύλλα εργασία που χρησιμοποιείτε στην τάξη σε έντυπη μορφή σε διαδραστικές online ασκήσεις, τις οποίες οι μαθητές μπορούν να συμπληρώσουν online και να έχετε έτσι αυτόματη βαθμολόγηση και συλλογή αποτελεσμάτων. Για να το καταλάβετε καλύτερα, ας δούμε λοιπόν εδώ στο Worksheets, σελίδα της εφαρμογής, όπου βλέπουμε αυτά τα φύλλα εργασία που έχουν δημιουργήσει άλλη εκπαιδευτική και είναι δημόσια, τα οποία μπορείτε και εσείς να τα χρησιμοποιήσετε. Υπάρχουν και πάρα πολλά στα ελληνικά, δηλαδή υπάρχει μια τεράστια βιβλιοθήκη 22.000 μέχρι τώρα διαδραστικών φύλλων εργασία στην ελληνική γλώσσα. Μπορείτε να φιλτράρετε και ανα κατηγορία. Α δούμε λοιπόν ένα παράδειγμα. Εδώ ένα φύλλο εργασία, κάτι παρόμοιο μπορεί να έχετε κι εσείς το οποίο όμως τώρα έχει γίνει διαδραστικό, εδώ πρέπει να κάνουμε αντιστοίχηση κάθε συλλαβή σε μια εικόνα, νομίζω τα, τα κάνω σωστά και εδώ π.χ. επιλέγω να βάλω τις ε, συλλαβέ. και υπάρχουν και άλλων ειδών ασκήσεων όπως θα δούμε μετά και όταν ο μαθητής πατή, πατήσει Finish μπορεί να επιλέξει να δει τα αποτελέσματα ή και να τα στείλει τα αποτελέσματα στον εκπαιδευτικό και βλέπω ότι έχω δύο σωστά. Αυτά δεν ξέρω γιατί είναι. Αυτά πρέπει να είναι. Ναι, και αυτά είναι σωστά. Φυσικά δεν συμπλήρωσα τα άλλα. Βλέπουμε και ένα τελικό βαθμό στο τέλο. Έτσι λοιπόν, καταλάβαμε περίπου τι είναι το live Worksheets. Ε, μπορούμε να κάνουμε λογαριασμό, είναι δωρεάν. Έχει ένα έτσι γενναιόδωρο δωρεάν πλάνο, όπου σα δίνει η δυνατότητα να έχετε 30 worksheets ιδιωτικά, δηλαδή τα οποία μόνο εσεί δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε, αλλά έχετε απεριόριστα Δημόσια ε, φύλλα εργασία τα οποία είναι διαθέσιμα, κάνετε διαθέσιμα σε όλους του εκπαιδευτικού. Πάμε να δούμε τώρα πώ δημιουργούμε ένα worksheet αφού κάνουμε εγγραφή ω εκπαιδευτική και συνδεθούμε. Από τη σελίδα worksheets ε, πάμε στα my worksheets να δούμε δηλαδή τη λίστα με τα δικά μα φύλλα εργασία. Εδώ δεν έχω φτιάξει ακόμα κανένα. Πάμε να πατήσουμε εδώ να προσθέσουμε το πρώτο μας φύλλο εργασίας που είναι σε τρία βασικά στάδια. Πρώτα είναι να βάλουμε το υπάρχον φύλλο εργασίας και τα δεδομένα του, να βάλουμε τις ασκήσεις, τα elements και μετά να το αποθηκεύσουμε. Ξεκινάμε πάντα με μια εικόνα που θα είναι το υπάρχον φύλλο εργασίας. Μπορεί να είναι μια εικόνα, ένα φύλλο εργασίας, το οποίο θέλουμε να κάνουμε διαδραστικό. Αν έχουμε ήδη μεταφορτώσει, μπορούμε να επιλέξουμε εδώ μια ήδη εικόνα που έχουμε ήδη βάλει σε κάποιο άλλο φύλλο εργασίας ή να με το περιήγηση να φορτώσουμε το αρχείο δέχεται μορφή μόνο ή αρχείο PDF ή αρχείο εικόνας PNG και JPG. Και υπάρχει όριο, πρέπει να είναι μεγαλύτερη από αυτές τις διαστάσεις και όριο στα 5,5 MB. Αφού το έχω εισάγει, πατάω Save για να μπει αυτό το, το αρχείο, το φύλλο εργασίας που έχω. Το κάνω λοιπόν Insert. Έχει γίνει δύο, δύο εικόνες γιατί ήταν ένα δισέλιδο PDF οπότε το έχει μετατρέψει σε δύο εικόνες. Και μετά εδώ συμπληρώνω κάποια δεδομένα για το φύλλο εργασία, τα οποία είναι απαραίτητα όπως ένα όνομα. Τη γλώσσα ορίζω εδώ που είναι το φύλλο εργασία, Το θέμα του, Και το κυρίω θέμα θα έλεγα π.χ. αν είναι ασκήσει στη συλλαβισμού και γενικά. Η π.χ. έχει εδώ διάφορα θέματα που βγαίνουν. Ας βάλω εγώ ένα στην τύχη. Και το επίπεδο ε, μπορώ να βάλω την τάξη, αν είναι για δημοτικό γενικά. Βάζω εδώ μια περιγραφή του επίπεδου. Επιλέγω αν θα είναι δυνατή η λήψη του σε μορφή pdf. Και εδώ βάζω και τις ηλικίε που απευθύνεται, αν υπήρχε για δημοτικό, για πρώτη δημοτικού ή μόνο ή για ένα εύρος ε, ηλικιών. Και εδώ στο summary βάζω μια περιγραφή για το φύλλο εργασία και το βασικό εδώ, αν θα είναι ιδιωτικό private ή αν θα είναι δημόσιο. Αν είναι ιδιωτικό έχετε όριο 30, αλλιώς έχετε απεριόριστα public. Εγώ όμως τώρα γιατί είναι ένα δοκιμαστικό, δεν θέλω να δημοσιευτεί, το, κάνω, το αφήνω private. Και αφού λοιπόν δημιουργήσω τη βάση μου για το φύλλο εργασία, είμαι εδώ στην καρτέλα Edit Elements, όπου είναι που κάνω τις διαδραστικές ασκήσεις ή τα στοιχεία όπως λέει. Εδώ αριστερά είναι οι διάφοροι τύποι που μπορώ να προσθέσω, και εδώ δεξιά στο φύλλο εργασία είναι που βάζω τα διαδραστικά στοιχεία. Εδώ λοιπόν έχω μια άσκηση όπου πρέπει να γράψουν οι μαθητές να συμπληρώσουν κάτι. Οπότε θα βάλω το text field, το έχει βάλει εδώ. Εγώ το σέρνω για να πάει εδώ λοιπόν κάπου εδώ. Αν θέλω, το μεγαλώνω, το μικραίνω όπω θέλω. Με το πράσινο κουμπάκι το κάνω edit για να δω ποια θα είναι η σωστή απάντηση. Θα είναι το λιοντάρι. Και αν θέλω βάζω και εναλλακτικέ απαντήσεις, π.χ. να το γράψει με μικρά γράμματα ο μαθητής ή να το γράψει με μικρά γράμματα και τόνο. Όλες αυτές είναι εναλλακτικέ σωστές απαντήσεις. Αλλά μπορώ να έχω μόνο μία. Και έτσι έχω κάνει μια διαδραστική άσκηση. Το ίδιο θα κάνω και για αυτά εδώ. Π.χ. μπορώ να κάνω copy το προηγούμενο. Αν και εδώ δεν θα, θα βάλω όλα μαζί. Εδώ είναι η γάτα. Από γράφω η απάντηση είναι η γάτα το ίδιο και εδώ είναι με το edit είναι ο σκύλος Το μικρέ να θέλω λίγο αυτό και ο ίδιος τύπος εδώ θα είναι η κουκουβάγια. Και μια έτσι ερώτηση, ένα element που βάζω, μπορώ να το σβήσω με αυτό το κουμπάκι ή αν θέλω μπορώ να το αλλάξω το στυλ του, να αλλάξω τη γραμματοσύρα, το χρώμα γραμματοσύρα, το χρώμα background, το χρώμα που θα είναι στο περίγραμμα και διάφορε άλλε επιλογέ. Εγώ τα αφήνω έτσι όπω είναι. Μετά ο επόμενο τύπο είναι η αναδιόμενη επιλογή ή single choice, όπου αν το βάλω λοιπόν εδώ, κάπου εδώ, και εδώ βάζω επιλογές που θα επιλέξει, ο μαθητής και θα επιλέξει τη σωστή. Βάζω λοιπόν μία-μία τις επιλογές. Και ορίζω ποια θα είναι η σωστή. Και εδώ έχουμε λοιπόν μετά, το, ο τρίτος τύπος έχουμε δύο, είναι το checkboxes ή select, είναι για να κάνουμε επιλογές και τα δύο κάνουν το ίδιο πράγμα, απλά το ένα έχει τη μορφή checkbox, το άλλο τη μορφή κουμπάκι τετράγωνο κουμπιού που γίνεται απλά αλλάζει το χρώμα. Ας βάλουμε λοιπόν ένα checkbox, πατά κάνω κλικ και το μετακινώ εδώ, να το μικρύνω λίγο. Το βάζω αριστερά ή δεξιά, άλογος που βολεύει να είναι για κάθε απάντηση. Το κάνω λοιπόν copy γιατί θα είναι τέσσερις φορές αυτό το πράγμα και ορίζω αν θα είναι, αν θα είναι η σωστή απάντηση, ποια θα είναι η σωστή απάντηση. Εδώ είναι αυτή εδώ η σωστή απάντηση και τα άλλα είναι το... η λάθος απάντηση. Αν θέλω μπορεί να βάλω και ουδέτερη απάντηση, απάντηση η οποία δεν θα είναι ούτε σωστή ούτε λάθος από ό,τι καταλαβαίνω. Και αυτό εδώ το κάνω και αυτό να είναι σε λάθος. Και έτσι έχω κάνει το τύπο άσκησης αυτή που είναι η επιλογή. Το, το drag and drop, όπου σέρνω κάτι σε κάτι άλλο, είναι δύο στοιχεία στην ουσία. Είναι το στοιχείο drag, ή, άρα βάζω ένα drag element, θα είναι, εγώ θα σέρνω τα, το κείμενο, π.χ. για το σκύλο, και δίνω ένα όνομα, μια τιμή σε αυτό, γιατί χρειάζεται είτε να είναι ένας αριθμός, είτε, ή, βάζω τη λέξη σκύλος, αναλόγως, ε, Πώ θέλω, α βάλω εγώ έναν αριθμό. Ο σκύλο λοιπόν είναι το 1. Το κάνω λοιπόν αντιγραφή. Η, η γάτα θα είναι το 2. Αντιγραφή. Το λιοντάρι θα είναι το 3. Και κουκουβάκια θα είναι το 4. Εδώ το μεγαλώνω λίγο την περιοχή. Για να το πάρει όλο. Και μετά βάζω αντίστοιχες θέσεις για drop, όπου θα, θα γίνει η απόθεση, drop element, δηλαδή στις, στην εικόνα. Το λιοντάρι λοιπόν, επειδή αντιστοιχεί στο 3, θα του δώσω το ίδιο ID. Άρα λοιπόν θα βάλω τιμή 3. Αν είχα λέξη, π.χ. Lion, θα πρέπει να είχαν αυτά τα δύο το ίδιο ID. Άρα λοιπόν, 3 εδώ. Ας το κάνω αυτό copy η γάτα είναι έχει το ID 2 ο σκύλος έχ, το έχω δώσει το ID 1 και η κουκουβάγια έχει το ID 4 Άρα λοιπόν έχω κάνει και την άσκηση drag and drop. Μένει τώρα, είναι η άσκηση αντιστοίχηση όπου τραβάω γραμμές και αντιστοιχώ. Εδώ λοιπόν έχω ένα μόνο το join, βάζω ε, element τύπου join. Την ίδια λογική όπως πριν. Του βάζω και ένα, μια ταυτότητα, ένα ID, ας πούμε το, το ένα είναι το λιοντάρι. Η γάτα είναι το 2 κουβάγια λοιπόν είναι το 3 το μεγαλώνω λίγο αντιγραφή ο σκύλος είναι το 4 ο σκύλος λοιπόν που είναι το 4 το ίδιο στοιχείο το join το βάζω εδώ αλλάζω όμως τις διαστάσεις του αυτό αντιγραφή Κουκουβάγια είναι το 3. Το λιοντάρι είναι το 1. Άρα αλλάζω την τιμή του 1. Και η γάτα είναι το 2. Και μετά έχω ένα τύπο ερώτηση που είναι το open answer η οποία είναι ένα κουτάκι στην ουσία που θα γράψει ο μαθητή κάτι, η οποία ερώτηση δεν βαθμολογείται, αλλά βάζω εγώ ένα κουτάκι για να μπορεί να γράψει κάτι. Ποιο ζητώ να του γράψει μια, να γράψει μια πρόταση και έτσι, μπορεί να, και έτσι να συλλέξω εγώ την απάντηση. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία μπορείτε να προσθέσετε, π.χ. να παίξει ένα αρχείο ήχου, να, ένα κομμάτι κειμένου π.χ. να γράψετε για να βάλετε κάποιε οδηγίε. Το στοιχείο listening είναι για να δημιουργεί κείμενο σε ήχο, μόνο, δουλεύει σε αγγλικά σίγουρα και ελληνική γλώσσα νομίζω δεν δουλεύει και δουλεύει μόνο σε browser Chrome, δηλαδή μπορεί να γράψει ένα κείμενο και να κάνει κλικ ο μαθητής και αυτό να γίνει φωνή. Το link να βάλετε ένα σύνδεσμο, να βάλετε ένα σύνδεσμο YouTube, να βάλετε ένα, μια παρουσίαση PowerPoint. Και αφού λοιπόν έχουμε ολοκληρώσει, για να πατήσουμε εδώ Save and View για να δούμε τι περίπου κάναμε. Να λοιπόν, εδώ είναι που θα βάλω, θα συμπληρώσω τα, τη σωστή απάντηση. Ας το κάνω σε κεφαλαία. Εδώ που έχω την αναδυόμενη επιλογή επιλέγω τη σωστή απάντηση. Εδώ επιλέγω ποιο είναι το σωστό. Ας βάλω λοιπόν εγώ το λιοντάρι. Στο drag and drop θα, θα σύρω Εδώ θα βλέπετε βγαίνει ένα μολυβάκι με τους, και θα σύρω λοιπόν. Κάτι έκανα λάθος, τα μπέρδεψα και εγώ. Άρα λοιπόν ξανακάνω και εδώ γράφω μια απάντηση. Και αφού ο μαθητής τα συμπληρώσει όλα, πατάει λοιπόν το finish και μπορεί να, να, να τσεκάρει τι απαντήσει, να δει αν είναι σωστά ή όχι. Να δει λοιπόν τα έχω κάνει όλα σωστά. Και έτσι λοιπόν δείξαμε πώ φτιάχνουμε φύλλα εργασία και αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε με διάφορου τρόπου. Ο απλό τρόπο είναι να πάρουμε έναν σύνδεσμο και να το στείλουμε στους μαθητές και έτσι να λάβουμε τις απαντήσεις. Υπάρχουν κάποιες ρυθμίσει. Άλλος τρόπος είναι να το κάνουμε ενσωμάτωση σε ένα ιστότοπο στο ιστολόγιό μας. Και ο πιο προχωρημένος τρόπος και ο πιο οργανωμένος είναι να φτιάχνουμε ομάδες μαθητών και να φτιάχνουμε βιβλία τετράδια με πολλά φύλλα εργασία, δηλαδή τετράδια ασκήσεων ανά θέμα και έτσι να αναθέτουμε όλες τις ασκήσεις μαζί κατευθείαν σε μία σε ολόκληρη την τάξη. Αυτά λοιπόν για το πώς δημιουργούμε διαδραστικά φύλλα εργασίας με το Live Worksheets.